Και ο καιρός, παρά τις συνεχείς μεταπτώσεις που έχει αρχίσει να ζεσταίνει, γεγονός που εκτός των άλλων σηματοδοτεί και την αρχή του κύκλου ζωής των κουνουπιών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα, όταν η θερμοκρασία ανέβει στους 24 βαθμούς για 4-5 ημέρες, ανεβαίνει και η θερμοκρασία των νερών πάνω από 14 βαθμούς, με συνέπεια να εκολαφθούν τα αυγά και να βγουν οι προνύμφες. Αυτό, μεταξύ άλλων, κάνει γνωστό στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης αγροτικής ανάπτυξης και καταπολέμησης των κουνουπιών, Σωτήρης Παπαδόπουλος. Και γνωστόν, το πρώτο στάδιο στην καταπολέμηση των κουνουπιών που θα κρίνει και την επιτυχία του όλου εγχειρήματος είναι η προνυμφοκτονία, καθώς όσες περισσότερες προνύμφες εξαλειφθούν, τόσο λιγότερα κουνούπια θα έχουμε το καλοκαίρι. Τυχώς φέτος τα καιρικά φαινόμενα με τις έντονες πλημμύρες και τις εκτεταμένες υδάτινες επιφάνειες έχουν δημιουργήσει ένα πρόσθετο πρόβλημα σε εμάς, διότι είναι φανερό ότι θα υπάρχουν και υπερπληθυσμοί κουνουπιών, καθώς η επιφάνεια η υδατική μεγαλώνει, αυξάνεται και αυξάνονται κατά αποτέλεσμα και το μέγεθος και του πληθυσμού των κουνουπιών. Θα έχουμε μία επαφή, ήδη κάναμε τις ενέργειες, περιμένουμε απάντηση. Την επόμενη εβδομάδα που θα είναι και ο Υπουργός Υγείας επάνω στην Αλεξανδρούπολη και ο Πρόεδρος του Κελπνό, θα τους ενοχλήσουμε πάλι προκειμένου να πάρουμε μία κατεξαίρεση άδεια που δεν έχει δοθεί μέχρι τώρα, αλλά εμείς θα τη ζητήσουμε, καθώς ο Εύρος αλλά και οι περιοχές Καβάλας βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να πετούν τα ελικόπτερα και κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Μια διαδικασία εντελώς απολύτως νόμιμη και που εφαρμόζεται στην Αμερική, εφαρμόζεται σε άλλες χώρες, αλλά δεν εφαρμόζεται στην Ελλάδα. Ζητούμε κατ' εξαίρεση λοιπόν να πετάνε κοντά σε οικισμούς για να μπορούμε να καλύψουμε τουλάχιστον στον Εύρο μια πολύ μεγάλη περιοχή, γιατί διαφορετικά είναι μια πολύ στενή λωρίδα από κάτω από τις σφαίρες μέχρι πάνω στο τρίγωνο που καλύπτουμε διαφορετικά. Με αυτόν τον τρόπο πιστεύω ότι θα μας καταλάβουν και το Υπουργείο Υγείας και θα μας δώσει αυτήν την άδεια. Δυστυχώς εμείς ως περιφέρεια δεν έχουμε το δικαίωμα από μόνοι μας να κάνουμε κάποια ενέργεια αν δεν πάρουμε, άδεια από το Αθηνό κεντρικό κράτος. Ο κύριος Παπαδόπουλος εξήγησε μεταξύ άλλων πως στην παρούσα φάση δεν ενδείκνονται ο αρεψεκασμός και για ένα επιπρόσθετο λόγο αυτόν του κόστους ωφέλους, καθώς μια πτήση ελικοπτέρου κοστίζει περίπου 30.000 ευρώ. Τα ελικόπτερα που θα κάνουν τους αεροψεκασμούς στον χώρο που έχει υποδειχθεί από την περιφέρεια. Είναι δύο τα ελικόπτερα της προνυμφοκτονίας. Το ένα βρίσκεται στην περιοχή του Χαϊδευτού της Καβάλας, στην Κεραμωτή, και το άλλο βρίσκεται στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης και είναι έτοιμα να πετάξουν, να ξεκινήσει η καταπολέμηση των κουνουπιών οποτεδήποτε μας ανακοινωθεί από τις συλλήψεις και από τις δειγματοληψίες που παίρνουμε ότι ο πληθυσμός είναι ικανός για να σηκώσουμε τα ελικόπτερα. Όπως ξέρετε, το κόστος αυτών των ελικοπτέρων, το να πετάξει ένα ελικόπτερο είναι αρκετές χιλιάδες ευρώ και γι' αυτό θα πρέπει να, ή μάλλον αρκετές δεκάδες χιλιάδες ευρώ και γι' αυτό θα πρέπει να κάνουμε σωστή διαχείριση, να προσπαθήσουμε δηλαδή να ξεκινήσουμε την καταπολέμηση με τον αεροψεκασμό όταν θα είμαστε έτοιμοι και όταν θα έχουμε τις ενδείξεις ότι το κόστος θα είναι μεγαλύτερο από το όφελος θα είναι μεγαλύτερο από το κόστος και όχι το ανάποδο προκειμένου να ικανοποιήσουμε την κοινή γνώμη. Αξίζει να σημειωθεί ότι αντίθετα με την απερχόμενη Περιφερειακή Αρχή, που είχε έναν ανάδοχο για το έργο της καταπολέμησης των κουνουπιών σε όλη την περιφέρεια, η παρούσα επέλεξε να διενεργήσει σπαστούς διαγωνισμούς. Όπως τονίζει ο κ. Παπαδόπουλος, το σκεπτικό ήταν να αναδειχτούν τοπικοί ανάδοχοι ώστε να παραμείνει το οικονομικό όφελος στις τοπικές κοινωνίες. Σε ό,τι αφορά κατά αυτό το έργο της καταπολέμησης των νέων κουνουπιών, θα είναι τα ελικόπτερα που θα κάνουν τους ψεκασμούς και θα εδρεύουν σε Αλεξανδρούπολη και Καβάλα. Θα υπάρχει και ένα επιπλέον ελικόπτερο που θα κάνει αεροψεκασμούς σε περιόδους ακμής της έμφασης των κουνουπιών.